Καλώς ήρθατε και σήμερα στον απόδημο Παλμό και την εκπομπή με την ματιά του απόδημου. Σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι οι υδρογονάνθρακες στον ελλαδικό χώρο. Καλεσμένος στην σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και θα ξεκινήσω λέγοντας πως χρόνια ακούγαμε ότι ο πλούτος της Ελλάδος ήταν πλούσιος τόσο στο έδαφος όσο και στην θάλασσα. Έχουμε μέταλλα, έχουμε υδρογονάνθρακες, έχουμε χρυσό. Αργότερα και αφού ήρθε η οικονομική κρίση, μας έβαλαν στα σχοινιά και ακούγαμε πως κάτω από το ring φωνές και ενώ όσον παλεύαμε να μας λένε ότι χρεοκοπήσαμε την Ελλάδα για να κλέψουν τον ορυκτό μας πλούτο. Φίλες και φίλοι, δεν χρεοκοπήσαμε εμείς ο απλός λαός την Ελλάδα. Μας χρεοκόπησαν κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, οι ξένοι, οι ίδιοι πολιτικοί μας. Δεν αξιοποιήσαμε όμως και εμείς όλες αυτές τις δεκαετίες τον ορυκτό πλούτο της πατρίδας μας. Τώρα, εδώ και δεκαετίες, δεν συνέβη αυτό. Έχουμε το κοίτασμα στον Πρίνο, έχουμε τα κοιτάσματα στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο. Όσον αφορά για το Αιγαίο την δεκαετία του 80, όπως πολλοί θα θυμόσαστε οι περισσότεροι, οι παλαιότεροι μάλλον, ακούγαμε ότι απαγορεύεται, στην ουσία το απογράψαμε μόνοι μας, να διεξάγουμε έρευνες. Να βρούμε δηλαδή κοιτάσματα και αυτά που έχουν ανακαλυφθεί ήδη στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο Ιόνιο. Υπάρχουν κοιτάσματα νότια της Κρήτης, υπάρχουν κοιτάσματα δυτικά της Κρήτης. Και θα μου πείτε, αφού τόσα χρόνια ξέραμε ότι έχουμε κοιτάσματα, γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Εδώ όμως έρχεται και το άλλο ερώτημα, ότι κάποια στιγμή μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν κοιτάσματα, μετά μας λέγανε ότι υπάρχουν κοιτάσματα, εν τέλει έχουμε καταλήξει ότι όντως υπάρχουν κοιτάσματα και το ρητορικό ερώτημα έχει να κάνει με το γιατί δεν τα εκμεταλλευόμασταν. Καθήλυνα αρμόδιος για την σημερινή μας συζήτηση είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Ζελιλίδη, καλησπέρα και να σας ευχαριστήσω και πάλι που αποδεχτήκατε την πρότασή μας να είστε εδώ στο κανάλι του Απόδημου Παλμού για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, όπου τα τελευταία χρόνια είναι και το μήλον της έρηδος και γεωπολιτικά, αλλά αν θέλετε και διμερώς με την Τουρκία, διότι εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Αλλά αφού σας καλησπερίσω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση με ένα γενικό σχόλιο σας όσον αφορά τα ελληνικά κοιτάσματα πριν προχωρήσουμε στα ερωτήματα που έχω να σας θέσω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα στους τηλεθεατές σας. Όσο κάνατε το ερώτημα, σκεφτόμουν τι απ' όλα να πω. Να ξεκινήσω με ένα γεγονός. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο τρέχει στην Αθήνα ένα συνέδριο με θέμα τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, στο οποίο δεν θα συμμετέχω και δεν θα συμμετέχω ως προσωπική απόφαση δικιά μου και της ομάδος, γιατί αν σας αναλύσω τι παίχτηκε για αυτό το συνέδριο, θα καταλάβετε ότι καλά έκανα και δεν πήγα, γιατί ακριβώς ήταν όλα, θεωρώ, για μένα στημένα. Αν χρειαστεί θα επανέλθω. Πάμε στο δεύτερο, το τι έγινε στην Ελλάδα και το τι ελπίζουμε για τον ελληνικό χώρο. Πάλι το ερώτημα νομίζω ότι είναι επίκαιρο για τον εξής λόγο. Πριν δύο μέρες, τρεις μέρες ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Γιάννη, το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Άρα προγραμματίζεται η γεώτρηση για τα Γιάννη. Άρα αυτή τη στιγμή συζητάμε για κάποιες περιοχές στον ελληνικό χώρο που εν δυνάμει περιμένουμε να γίνει μια γεώτρηση. Όμως, αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα καταλάβουμε ότι αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τελευταία 30 χρόνια δεν θέλανε να αξιοποιήσουν τις υδρογονάνθρακες. Να πάω λίγο πριν 25 χρόνια, ας πούμε, όταν υπήρχε η ΔΕΠ ΕΚΙ και μέσα σε ένα βράδυ, το 1998, την διαλύσανε, την κλείσανε και το μοναδικό γεωτρύπανο που είχε, το πλήσανε. Αν θυμάμαι, επί υπουργείας της κυρίας Παπανδρέου. Η Βάσου Παπανδρέου. Να. Προσέξτε όμως, το κρίσιμο ήταν ότι εκεί την περίοδο έτρεχε ο διαγωνισμός για τα χερσαία μπλοκ στα Γιάννα, στην Πελοπόννησο, στον Πατραϊκό κλπ. Άρα όπως καταλαβαίνετε από μόνοι μας, σαν πολιτεία,
τεινάξαμε όλο το project στον αέρα. Και γιατί το τεινάξαμε? Γιατί αν θυμηθεί κανένας το 2001 όταν γινόταν η γεώτρηση στα Γιάννενα, ενώ την παραμονή ανακοινώνεται να εκενωθούν δύο χωριά που ήταν κοντά στη γεώτρηση, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, γιατί βρέθηκε το κοίτασμα, γιατί, πολλά γιατί, ξαφνικά την άλλη μέρα είπαν ότι η γεώτρηση ήταν στεγνή, κανένας δεν απολογήθηκε, κανένας δεν κατάλαβε γιατί, την κλείσαν και φύγανε. Ενώ δηλαδή μέχρι την παραμονή της ανακοίνωσης απόσυρσης είχαμε τις ενδείξεις ότι υπάρχουν ψηλές πιέσεις και υπάρχει κοίτασμα, μετά από χρόνια μας είπαν ότι το γεωτρύπανο αυτό ήταν μικρό, δεν άντεχε τις πιέσεις, έπρεπε να αντικατασταθεί με καινούριο, με άλλο, πιο δυνατό, το οποίο δεν ήρθε ποτέ, και η συνέχεια των γεγονότων ήταν ότι η εταιρεία αυτή που είχε τα δικαιώματα έδειξε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών από τα ερευνητικά της αυτά και πουλήθηκε στη ΣΕΛ. Και έτσι τελείωσαν τα πάντα. Να πάμε λίγο αργότερα. Να πάμε στο πρόσφατο παρελθόν. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα ΕΛΠΕ για τον Πατραϊκό. Έχει ανακοινώσει η εταιρεία ότι έχει εντοπίσει στόχο με 3D, με τρισδιάστατες απεικονίσεις, μπορείς να εκτιμήσεις και τον όγκο και την ποιότητα. Εκτιμήσανε λοιπόν ότι έχουμε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, οργανώνονται, προετοιμάζονται για να γίνει η γεώτρηση, έχουμε τις εκλογές του 19, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει, όχι η Νέα Δημοκρατία να αναλάβει την ευθύνη, η γεώτρηση δεν έγινε ποτέ. Και έρχεται ο Μητσοτάκης πριν 2 χρόνια και λέει ότι ξαναρχίζουμε τις έρευνες, αλλά ξαφνικά εν μια νυχτή τα ΕΛΠΕ αποχωρούν από τον Πατραϊκό, γιατί η εκτίμηση ήταν ότι είχαμε περισσότερο πετρέλαιο και πολύ λιγότερο φυσικό αέριο. Και η κυβέρνηση, η σημερινή και η προχθεσινή, έλεγε όχι στο πετρέλαιο. Να πάμε στα Γιάννενα. Φωνάζαμε και ξαναφωνάζαμε ότι όταν έφυγε η εταιρεία το 2001 που είχε τα δικαιώματα, είχε μια εσωτερική έκθεση. Και αυτή την εσωτερική έκθεση, αφού την έχω εγώ, σίγουρα την έχει και η πολιτεία. Που έλεγε ότι η εκτίμησή μας είναι 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Στη διαδικασία του 10 με την έγκριση, την ψήφιση του καινούργιου νόμου και στη συνέχεια την δημιουργία ενός διαγωνιστικού πλαισίου για αυτή την περιοχή, ο Υπουργός έβγαλε την περιοχή για 70 εκατομμύρια βαρέλια. Τότε λοιπόν τους πίεζα και τους έλεγα να σας κάνω εγώ τη γεωλογική έκθεση και να μιλήσουμε για 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί στα 80 χιλιόμετρα βόρεια είναι το Πάτος Μαρίτζα με 5 δισεκατομμύρια. Και έλεγα και τότε ότι για 50, 60 και 70 εκατομμύρια βαρέλια δεν θα έρθει καμία σοβαρή εταιρεία. Για αυτούς αυτό είναι ένα περίπτερο. Ενώ έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο οικόπεδο, θα ξεπουλήσουμε την περιοχή για 60 εκατομμύρια βαρέλια. Και πράγματι δεν ήρθε κανένα στο διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν και αυτή η περιοχή πήγε σε ελληνική εταιρεία. Η ελληνική εταιρεία βάζει στο παιχνίδι με έναν μεγάλο παίχτη, τη Ρεψόλα από την Ισπανία, και αν θυμάστε τις διαδικασίες όσο ήταν η Ρεψόλ στην Ελλάδα και προσπαθούσε να κάνει τις γεωφυσικές έρευνες, ένα λεωφορείο με 50 άτομα κρέμαγε πανό, δημιουργούσε φασαρίες που δεν ενοχλούσαν την εταιρεία τα πανό, αλλά την ενοχλούσε το εξής. Η εταιρεία άνοιγε τρύπες ερευνητικές για να βάλει μέσα τα εκρηκτικά, τα ελαφριά εκρακτικά για να κάνει τις σεισμικές έρευνες, και το βράδυ πήγαιναν κάποιοι επιτίδιοι και τις βουλώνανε. Τα εμπόδια πολλά. Και ξέρουμε ποιοι ήταν πίσω από αυτές. Γιατί σε εκείνη την περίοδο έτρεχα και εγώ ερευνητικά έργα στην περιοχή και βλέποντας και ακούγοντας αυτά, είχα περάσει από όλα τα χωριά σχεδόν. Και στο Σούλι που έλεγε οι κάτοικοι του Σουλίου είναι αντίθετοι με τη γιώτρηση, οι κάτοικοι της Παραμυθιάς, οι κάτοικοι του Γαρδικίου, οι κάτοικοι του ενός και του άλλου χωριού. Πήγα λοιπόν σε αυτά τα χωριά. Ξέρετε τι είναι να βλέπετε μία εγκατάλειψη στην ορεινή περιοχή, στην Ήπειρο. Να βλέπεις ένα χωριό το οποίο να έχει 150 σπίτια και να μένουν 15 παππούδες.
και να πηγαίνουν οι κάτοικοι του χωριού για 10 μέρες, 15 το καλοκαίρι. Και αυτοί οι άνθρωποι να λένε πεθαίνουμε και δεν υπάρχει κανένας να μας βρει. Σας ενδιαφέρει μια γεώτρηση? Βεβαίως και μας ενδιαφέρει, θα πάρει ανάπτυξη η περιοχή μας. Και ξαφνικά ακούω μέσα από τις πρόσφατες εκπομπές στελέχη πολιτικά να αναφέρονται στη γεώτρηση που πρόκειται να γίνει στα Γιάννενα τρεις αναλήθειες, τρεις επικίνδυνες εκφράσεις, ψέματα. Πρώτον, θα γίνουν σεισμοί. Δεύτερον, θα μολυθεί ο υδροφόρος. Και τρίτον, δεν υπάρχουν κοιτάσματα, γι' αυτό φύγανε οι εταιρείες. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Οι εταιρείες δεν φύγανε γιατί δεν πίστευαν στο όνειρο. Οι εταιρείες φύγανε γιατί τους διεμήνησαν ότι δεν πρόκειται να γίνει γεώτρηση στην Ελλάδα. Δεύτερο, για να γίνει ένα σεισμός πρέπει να είμαι σε ένα ρήγμα που με κάποιο τρόπο να το ενεργοποιήσω. Αναφέρθηκαν λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί στο σχιστολιθικό αέριο στην Αμερική. Επίτηδες. Γιατί αυτό το σενάριο έπαιζε. Έπαιζε για πολύ καιρό ότι στην Αμερική που γίνεται η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων προκαλούνται σεισμούς, προκαλούνται σεισμοί. Βεβαίως. Γιατί εκεί η εξόρυξη των υδρογονανθράκων γίνονται με μικροεκρήξεις μέσα στο ίδιο το πέτρωμα. Γιατί εκεί είναι άργυλος, πυλός, άμμος και επειδή είναι εγκλωβισμένοι οι υδρογονάνθρακες, σπάνε τα πετρώματα για να το αποβάλει. Δεν μιλάμε για τέτοιες συνθήκες στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για βράχο, ασβεστολιθικό, που έχει τρύπες σαν σφουγγάρι, είναι μέσα εκεί και περιμένει ο υδρογονάνθρακας χωρίς να επηρεάζει το ίδιο το πέτρωμα και πάμε εμείς να τρυπήσουμε για να το πάρουμε. Είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία. Το ξέρω. Να πούμε ότι στο σχιστολιθικό είναι αυτό που είπατε εκεί, γι' αυτό λέγεται και σχιστολιθικό, γίνεται έκρηξη για να ανοίξουμε τους σπόρους, να ανοίξει μια ρογμή, να πάρουμε το φυσικό αέριο. Έχει τεράστια διαφορά. Καταρχήν, επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, έχουμε ελληνικό χώρο. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, καλά είναι να το αναφέρουμε για να το καταλάβουν, γιατί μέσα από τις διαδικασίες του fracturing, δηλαδή να το κάνω, να το σπάσω και να πιέσω τον υδρογονάνθρακα να βγει, ρίχνω και χημικά. Και εκεί πράγματι μολύνονται οι υδροφόροι, τα πάντα. Δεν μιλάμε για τέτοιες συνθήκες. Καμία από τις περιοχές που είναι στη διαγωνιστική διαδικασία δεν περιλαμβάνει εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σχιστολιθική. Άρα σπασίματα τεχνητά, χημικά κλπ. Το ξέρουν. Το ξέρουν, αλλά δηλητηριάζουν το μυαλό του κόσμου. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να τα πάρουμε λοιπόν από τη Χέρσο και να φτάσουμε και στη θάλασσα. Είχαμε λοιπόν κάποιες περιοχές. Η μία περιοχή ήταν τα Γιάννενα, η άλλη περιοχή ήταν τα Λακαρνανία και η βορειοδυτική Πελοπόννησος. Εμείς κατά καιρούς βάζαμε στο τραπέζι και τη Μεσοελληνική Άβλακα, δηλαδή την περιοχή των Γρεβενών. Αν γυρίσω πάλι το χρόνο λίγο πίσω, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή την περίοδο του 90-91-92, διαπιστώνω το εξής. Γίνεται 4 γεωτρήσεις στην περιοχή των Γρεβενών Καρδίτσας χωρίς γεωλογική μελέτη. Επειδή λοιπόν οι Γάλλοι σύμβουλοι του ελληνικού κράτους εκτίμησαν ότι αυτή η λεκάνη, εκτίμησαν ξαναλέω, έχει αυτόν τον τύπο γεωμετρίας και εξέλιξης, βάζουν 2 γεωτρήσεις στην Νεάπολη Καστοριάς και 2 γεωτρήσεις, δηλαδή στα ανατολικά αυτής της περιοχής, και 2 γεωτρήσεις στα δυτικά στην Καρδίτσα. Και οι 4 γεωτρήσεις απέτυχαν. Είχαν κάνει σεισμικές έρευνες. Κάνανε. Τις διαβάσανε. Όχι. Γιατί? Γιατί οι Γάλλοι ήταν σοφοί. Όταν ξεκινήσαμε εμείς να δουλεύουμε λοιπόν στη Μεσοελληνική Άβλακα και να αλλάζουμε το μοντέλο και να ερμηνεύουμε τα σεισμικά που τα είχαν στα γραφεία τους, τα πλήρωσαν και τα είχαν στα γραφεία τους χωρίς να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί ο σύμβουλος του ελληνικού κράτους ήταν η Γαλλία, το EFP. Είπανε λοιπόν
Ναι, δίκιο έχετε, ήταν λάθος εκτίμηση των γεωτρήσεων. Από τότε λοιπόν, από το 1993 φώναζα για αυτές τις γεωτρήσεις που πρέπει να γίνουν στη σωστή θέση στη Μεσοελληνική Άβλακα. Αποφάσισα ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας για τη Μεσοελληνική Άβλακα σαν πολιτεία και έτσι σιγά σιγά άρχισα να πηγαίνω δυτικά. Όταν ξεκίνησα λοιπόν τη συνεργασία με τις εταιρείες που ήταν στον ελληνικό χώρο το 2000-2001 και διαπίστωσα την αταξία και την προχειρότητα στην επιλογή των θέσεων για τη γεώτρηση των Ιωαννίνων και από την πορεία της υλοποίησης της γεώτρησης διαπιστώνω ότι κάτι δεν πάει καλά, ενώ έχω συνεργασία με την εταιρεία, ενώ έχω προγράμματα που πληρώνουν οι άνθρωποι για αυτή τη συνεργασία, στέλνω μια επιστολή στο Γιάννο τον Παπαντονίου, Υπουργός Ανάπτυξης, και του λέω φοβάμαι ότι καταστρέφεται η περιοχή. Σε μία εβδομάδα, σύμπτωση, τυχαίο γεγονός, με πήραν από την εταιρεία και μου είπανε σταματάει η συνεργασία μας, ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Έτσι τα μάζεψαν και έφυγα. Πάμε νοτιότερα. Πατραϊκός. Στον Πατραϊκό ήταν η Triton. Δήλωσε αδυναμία κόστους. Ζήτησε να κάνει ένα farm-up να συνεργαστεί με την άλλη εταιρεία. Η ελληνική πολιτεία είπαν όχι. Πλήρωσε ένα πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων και αποχώρησε. Πάει και ο Πατραϊκός. Και πάμε στο πιο κρίσιμο. Εκεί που τα είδα με τα μάτια μου. Βορειοδυτική Πελοπόννησος. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Triton έλεγαν μία γεώτρηση των 5 χιλιόμετρων και δύο γεωτρήσεις των 2 χιλιόμετρων. Εμείς σαν ερευνητές μας ενδιέφερε πάρα πολύ η γεώτρηση των 5 χιλιόμετρων. Ερευνητικά και όχι για τους υδρογονάνθρακες. Γιατί πιστεύαμε ότι φτάνοντας στα 5 χιλιόμετρα θα τρυπούσανε τα αλάτια που περιμέναμε να έχουμε γύρω στα 3 χιλιόμετρα. Για να δούμε ποιο είναι το πάχος των αλατιών και τι κρύβεται κάτω από αυτά. Δυστυχώς κάποιοι υπέγραψαν, ήταν η περίοδος που σας είπα έκλεισαν τη ΔΕΠ εκεί και ξεπουλήθηκαν όλα τα ελληνικά συμφέροντα. Κάποιοι υπέγραψαν ότι όλα έγιναν καλά, αλλά έγιναν μόνο δύο γεωτρήσεις των 2 χιλιόμετρων. Δεν μάθαμε ποτέ τι γίνεται από κάτω. Επειδή όμως οι Έλληνες επιστήμονες γνώριζαν την αλήθεια για την περιοχή, επέμεναν και προς τιμήν των Ελλήνων επιστημόνων που δούλευαν στα ΕΛΠΕ, μπήκαν στη διαγωνιστική διαδικασία και για τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και για τον Πατραϊκό στη καινούργια πρόσκληση το 2010. Και έχουμε το εξής περίεργο τώρα. Έχουμε ένα διαγωνισμό για τα διαπόντια νησιά στην βόρεια της Κέρκυρας, στα σύνορα με την Αλβανία, όπου μοναδικός υποψήφιος είναι τα ΕΛΠΕ και από τότε ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Δεν θέλουν να δώσουν τη σύμβαση παραχώρησης στα ΕΛΠΕ. Η δεύτερη περιοχή λοιπόν που διεκδίκησαν τα ΕΛΠΕ είναι η Πρέβεζα. Αν δείτε τα σεισμικά που έχω δει εγώ στον κόλπο της Πρέβεζας, ο πυθμένας της θάλασσας βράζει. Βράζει γιατί βγάζει μεθάνιο. Ενώ όλοι οι πυθμένοι στις θάλασσες είναι σχεδόν επίπεδοι, ο πυθμένας στον κόλπο αυτό της Πρέβεζας είναι κυματιστός, κάνει αυτά τα κύματα από τις διαφυγές του μεθανίου. Η τρίτη περιοχή που πήραν τα ΕΛΠΕ είναι ο Πατραϊκός. Κάνουν σεισμικά, κάνουν εκτιμήσεις και βρίσκουν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο συν κάποια δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Αποσιοποιείται το γεγονός του μεθανίου και όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι μας ενδιαφέρει μόνο το φυσικό αέριο, βγαίνει ο κύριος Σιάμισης από ΕΛΠΕ και λέει αποχωρούμε από τον Πατραϊκό γιατί έχει μόνο πετρέλαιο και η κυβέρνηση θέλει φυσικό αέριο. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι Γιάννενα και Πατραϊκός είναι στην ίδια γεωλογική ενότητα, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ό,τι έχει ο Πατραϊκός έχουν και τα Γιάννενα,
από άποψη ποιότητας εννοώ, αν είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, κόβεται ο Πατραϊκός και προχωράει μόνο η περιοχή των Ιωαννίνων. Ποιος είναι ο ανάδοχος στην περιοχή των Ιωαννίνων? Η Ενεργειακή. Πού εμπλέκεται η Ενεργειακή? Έχει τον Πρίνο. Τι σχέση έχει ο Πρίνος με τα Γιάννα? Θα διαβάζετε προφανώς τελευταία ότι η Ενεργειακή διαχειρίζεται τις εξαντλημένες γεωτρήσεις του Πρίνου για αποθήκευση CO2. Δηλαδή πήρε τα δικαιώματα για μια περιοχή που έχει εξαντληθεί το κοίτασμα και έπρεπε να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο, να διαχειριστεί και να επινοικιάσει τις γεωτρήσεις για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, προφανώς για να κάνει τα χατήρια στην κυβέρνηση στην περιοχή των Ιωαννίνων. Εγώ κάθε μέρα από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Γιάννα και προχωράει η γεώτρηση στη Ζήτσα, κάθε πρωί που ξυπνάω κάνω την προσευχή μου λέγοντας «Μακάρι να γίνει». Γιατί είμαι 99% σίγουρος ή ότι δεν θα γίνει ή ότι θα ανακοινωθεί ότι δεν βρήκαν πετρέλαιο. Θεωρώ δηλαδή ότι τα Γιάννενα θα αποτύχουν τεχνιέντος, όπως απέτυχαν και το 2001. Και πάμε λίγο νοτιότερα. Το 2013 συμμετείχα στο μεγάλο project της PGS με τα καινούργια σεισμικά. Η PGS είχε συμβατικές υποχρεώσεις να επαναεπεξεργαστεί τα παλιά σεισμικά. Επειδή δεν είχαν την τεχνογνωσία για την επαναεπεξεργασία, έβγαλαν ένα εσωτερικό διαγωνισμό, διεθνή, προσήλθαν εταιρείες και μία από αυτές τις εταιρείες μειοδότησε και πήρε το διαγωνισμό. Αυτός που πήρε το διαγωνισμό ήταν Έλληνας, ο κύριος Βασιλείου. Ο κύριος Βασιλείου είναι γεωφυσικός. Είπε λοιπόν προς την PGS, επειδή θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολύ σύνθετη γεωλογία, προτείνω να πληρώσω εγώ με δικά μου λεφτά να προσλάβω ένα γεωλόγο ειδικό στην Ελλάδα για να μας βοηθήσει στην ερμηνεία των γεωφυσικών. Η PGS είπε «ΟΚ». Okay. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι αυτός είναι ο Ζεϊλίδης και όταν άκουσε η PGS ότι ο Ζεϊλίδης είναι ο συνεργάτης της GeoEnergy από το Τέξας, λέει «σας παρακαλώ να μην το μάθω στην Ελλάδα». Εγώ δούλευα 2 χρόνια με την εταιρεία και κανένας στην Ελλάδα δεν ήξερε ότι συνεργάζομαι. Είδα 13.000 χιλιόμετρα σεισμικών ερευνών. Μου δώσαν το δικαίωμα από την PGS να διαφημίσω την Ελλάδα μόνο στην Αμερική. Όταν λοιπόν επιλέξαμε 6 σεισμικές διαγραφίες από 6 περιοχές, θυμάμαι τη στιγμή που είμαι στη Μάραθον και τους δείχνω ένα σεισμικό από τον Κυπαρισιακό. Και τους λέω λοιπόν, τους δείχνω το σεισμικό και μου λένε «Καλά, δείξε μας κάτι από Ελλάδα, γιατί αυτό που μας δείχνεις είναι από το Τέξας». Και όταν τους είπα ότι είναι από την Ελλάδα, έπαθαν σοκ. Τι έδειχνε αυτό το σεισμικό? Έδειχνε μια περιοχή περίπου 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή 5 επί 5 χιλιόμετρα, ένα μπλοκ να έχει σηκωθεί στον αέρα 500 μέτρα πάχος, 1000 μέτρα πάχος, επί 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, να σηκωθεί στον αέρα και να ξανακάτσει. Φανταστείτε τι πιέσεις δέχεται από κάτω. Οι πιέσεις από κάτω είναι υδρογονάνθρακες. Έτσι λοιπόν είχα καταλήξει στο συμπέρασμα και στην εκτίμηση ότι τα κοιτάσματα στον Κυπαρισιακό πρέπει να είναι μεγαλύτερα και από αυτά στο ζώο. Ήρθε η στιγμή. Δικαιώματα έχουν τα ΕΛΠΕ, άθα την αφήσουν να κάνει τη γεώτρηση. Άρα λοιπόν οι δύο πιο hot περιοχές σήμερα στην Ελλάδα με δικαιώματα ελληνικών εταιριών είναι ο Κυπαρισιακός και ο κόλπος της Πρέβεζας. Και στις δύο περιοχές και οι δύο περιοχές ανήκουν στα ΕΛΠΕ. Έχουν ολοκληρωθεί όλες τις σεισμικές έρευνες
Μένει να αποδειχθεί αν θα προχωρήσουν σε γεώτρηση. Είπε επίσης αυτός ο πολιτικός που άκουσα προχθές, μα πώς θα κάνει τη γεώτρηση, θα κάνουν τη γεώτρηση τα ΑΛΠΕ. Δεν έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν την εμπειρία. Προφανώς θα πουλήσουν τέτοια παραμύθια. Να σας θυμίσω λοιπόν για να μαθαίνουν και οι ακροατές σας, από τις χιλιάδες εταιρείες που υπάρχουν στον πλανήτη, μόνο λίγες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού έχουν δικό τους εξοπλισμό για να κάνουν γεωτρήσεις. Όλες οι άλλες εταιρείες νοικιάζουν γεωτρύπανα ή αν θέλετε υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες με γεωτρύπανα που διαπραγματεύεσαι τιμή και χρόνο και αυτές αναλαμβάνουν την εκτέλεση της γεωτρήσης, της γεωτρήσης εκεί που εσύ θέλεις, με τις συνθήκες που εσύ θέλεις, με αυτά που περιμένεις εσύ να βρεις. Δεν καθορίζουν αυτοί την τύχη της γεώτρησης. Αυτοί απλώς υλοποιούν το σενάριο που εσύ έχεις χτίσει. Και γι' αυτό επιλέγεις και το γεωτρύπανο να έχει αυτές τις αντοχές, αυτές τις δυνάμεις, ότι θα στηθεί σε μία πλατφόρμα, ότι θέλουμε να είναι στη Χέρσο, τις προδιαγραφές, τις βάζεις εσύ και αυτοί επιλέγουν το τρυπάνι που θα σου στείλουν για να δουλέψει. Και έτσι βγαίνει και το κόστος. 1.000 ή 2.000 ή 100.000 την ημέρα για να σου κάνει μία γεώτρηση, παράδειγμα, σε ένα βάθος στήλης νερού 3 χιλιόμετρα. Ξαρτάται που θες να τρυπήσεις. Και γι' αυτό το κόστος της γεώτρησης ποικίλει. Αν μου επιτρέπετε λίγο μια παρένθεση να ανοίξω, γιατί σας έχω ακούσει σε παλαιότερη συνέντευξή σας και επειδή αναφέρετε το γεωτρύπανο, θα σας πάω πίσω στην περίοδο επί Υπουργείας της Βάσου Παπανδρέου. Πουλήσαμε το γεωτρύπανο, αν θυμάμαι καλά, τότε το δικό μας και για να πάρουμε τα δικαιώματα και για να κάνουμε τις έρευνες στον Πατραϊκό κόλπο, μετά δώσαμε δικαιώματα, πληρώσαμε ξένο γεωτρύπανο. Θυμάμαι καλά? Όχι, αφού δεν έχει γίνει γεωτρήση. Είχαμε γεωτρύπανο, τα ΑΛΠΕ εκτελούσαν μόνοι τους γεωτρήσεις. Για να γίνει η έρευνα και η γεωτρήση. Ξέρω ότι εν τέλει δεν έχει γίνει, γιατί από ό,τι έχω ακούσει και δική σας αναφορά που είχατε κάνει, ότι δεν είχαν και τον ανάλογο εξοπλισμό για να υποστηρίξουν και το γεωτρύπανο. Το 19 που είχε προγραμματιστεί η γεωτρήση στο Πατραϊκό, είχαν συμφωνήσει πώς θα γίνει η γεωτρήση. Βρήκανε και τον εκτελεστή, δηλαδή την εταιρεία που θα έκανε τη γεώτρηση και ψάχνανε ένα λιμάνι για να αποθηκεύουν τα αναλώσιμα, τους σωλήνες κλπ. Και δεν βρίσκαν λιμάνι, δεν βρίσκαν ούτε στον Αστακό, ούτε στον Πατραϊκό, ούτε στην Πάτρα, ούτε στο Αίγιο. Και είπανε αποχωρούμε. Αυτά κυκλοφορούσαν δημοσίως ή υπογείως, όπως θέλετε. Στη συνέχεια μαθαίνω ότι και τα τρία λιμάνια δέχτηκαν να τους υποδεχθούν. Αλλά οι άνωθεν εντολές έλεγαν μακριά από μας. Και έτσι σταμάτησαν ό,τι ήταν να γίνει στον Πατραϊκό. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Έχουμε, δεν έχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε και τι πρέπει να γίνει. Και αν ο εχθρός πράγματι είναι εκτός των πυλών, μέσα στις πύλες, αν είναι το δικό μας το ξερό το κεφάλι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τις ομογένειες που είναι έξω. Η αλήθεια είναι και εγώ διαχρονικά είχα προβληματιστεί πόσο μπορούν τα ντόπια συμφέροντα να φρενάρουν αυτές τις έρευνες, πόσο δεν είναι δάκτυλος της Μέρκελ, πόσο δεν είναι δάκτυλος του Μπάιντεν ή του Τραμπ ή του οποιοδήποτε αμερικάνικου δάκτυλου. Και ερχόμενοι σιγά σιγά προς το σήμερα γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ευρώπη παγώνει. Η Ελλάδα έχει κοιτάσματα και δεν τα αξιοποιεί. Δεν αντιδράει η ελληνική πολιτεία. Δεν αντιδράει η Ευρώπη. Και αναρωτιέσαι, γνωρίζουν τι έχουμε? Ή είναι μια συνωμοσία τόσο μεγάλη από όλους για όλα για την Ελλάδα? Σιγά σιγά περνώντας ο καιρός, άρχισα να συνειδητοποιώ το εξής. Τι θέλει η Ευρώπη? Θέλει να βρούμε τα κοιτάσματα στην Ελλάδα για να λύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης ή προτιμάει να ταλαιπωρείται και να τα παίρνει κάπου αλλού αντί να τα έχει στα πόδια της? Γιατί αν η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της και με τη γεωστρατηγική θέση που είχε,
σήμερα η κυρίαρχη χώρα στην Ευρώπη δεν θα ήταν ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία. Θα ήταν η Ελλάδα. Γιατί σήμερα έχει αποδειχθεί ότι αυτός που ελέγχει την ενέργεια, αυτός ελέγχει και το παιχνίδι. Να σας θυμίσω, η Τουρκία έκανε τόσους συμβιβασμούς μέχρι που έφτασε στις άκρες για να περάσουν όλα τα δίκτυα μέσα από την Τουρκία. Αυτό δηλαδή που έπαθε η Ουκρανία με τη Ρωσία ήταν γιατί έκλεινε και άνοιγε τις τρόφιγγες. Αυτό ήθελε να κάνει και η Τουρκία. Το πότε θα ζεσταίνεται και το πότε θα παγώνει η Ευρώπη ήθελε να το ελέγχει η Τουρκία. Και ήρθε λοιπόν ο EastMed να δώσει λύσεις αυτό για την τροφοδοσία της Ευρώπης από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Ευρώπης και ούτε σε αυτό δεν ήμασταν άξιοι. Βγήκε ένα non-paper πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας από την Αμερική που έλεγε είναι οικονομικά ασύμφορος, χωρίς να πληρώνει. Δεν συμμετείχε η Αμερική στο κόστος του αγωγού, αλλά επειδή δεν ήθελε να περάσουν από την Ελλάδα, γιατί τότε η Ελλάδα θα αποκτούσε γεωστρατηγική δύναμη. Είχαν άλλες σχέσεις με την Τουρκία εκείνη την εποχή, ακριβώς 3 χρόνια πριν. Ήθελε να τα περάσει από την Τουρκία, μέχρι και το Ισραήλ κόντεψε να την πατήσει. Τα είχαν βρει με την Τουρκία. Δεν ξέρανε όμως ότι η Τουρκία σήμερα είναι έτσι και αύριο είναι γιουβέτσι. Και ήρθε λοιπόν ο πόλεμος τώρα με το Ισραήλ και ακόμα η Ελλάδα πέρασαν 2 πόλεμοι της Ουκρανίας και του Ισραήλ και δεν εκμεταλλεύτηκε για το συμφέρον της κανέναν. Δεν άνοιξε ρουθούνι για τις γεωτρήσεις του Πατραϊκού για να λύσει μέρος του προβλήματος της Ευρώπης. Δεν άνοιξε ρουθούνι για το κλείσιμο των συνόρων με την Τουρκία για να φτιάξουμε τον EastMed. Και προσέξτε, ποιο είναι το αποκορύφωμα. Η Exxon θα τρυπήσει. Θα τρυπήσει, σε 1-2 χρόνια θα τρυπήσει νότια της Κρήτης. Ο αγωγός, ο EastMed, στο χερσαίο κομμάτι ή αν θέλετε στην Ελλάδα, θα γίνει. Θα ξεκινάει από την Κρήτη και θα φτάνει στην Ευρώπη. Για να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα της Exxon που θα βρεθούν στην Κρήτη. Αλλά τα υπόλοιπα και η απεξάρτηση από την Τουρκία και από το LNG δεν υπάρχει. Δεν συνδέεται η Κρήτη με την Κύπρο. Κύριε Ζελίδη, έχω κάνει πολλές αναφορές και εγώ και έχω αρθογραφήσει για τον EastMed και επίσης πολλές φορές και σε συνεντεύξεις έχω συζητήσει πολλές φορές και έχω πει ότι πριν το πόλεμο φυσικά της Γάζας με το Ισραήλ, από τη στιγμή που προήλθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα έπρεπε να είναι εδώ και δεκαετίες φυσικά, αλλά τέλος πάντων, πάμε στο σήμερα, θα έπρεπε να είναι πρωταρχικός στόχος της Ελλάδος να ενωθούν η αγωγή Ισραήλ, Κύπρου, ο EastMed δηλαδή πραγματικά να γίνει και αν θέλετε και σε συνεργασία με τον Ζόρ από την Αίγυπτο, να το εκμεταλλευτεί στο έπακο η Ελλάδα. Ο κ. Μανιάτης έχει κάνει και ειδικό λογαριασμό για να φεύγουν και τα χρέη μας, όπως έχουν κάνει ανάλογο και οι Νορβηγοί για το ασφαλιστικό. Και δεν θα πρέπει να κάνει εισαγωγή η Ευρώπη για να έχει η ανάλογη εξάρτηση, όπως είχε από τη Ρωσία, θα έχει από κάποια άλλη χώρα. Εν μέρει έχει από το Αζερβαϊτσάν και είδαμε ότι έκανε και πώς δεν άκουγε και πώς δεν έβλεπε στη γενοκτονία που έγινε στο Αρτσάχ, λόγω του φυσικού αερού που παίρνει από το Αζερβαϊτσάν. Άλλο αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά είναι, όχι θα μπορούσαμε να πούμε, στην ουσία αυτό είναι. Είναι ευρωπαϊκά κοιτάσματα και θα τα εκμεταλλευόταν η Ελλάδα και η Ευρώπη και δεν θα εξαρτιόμασταν από κανέναν εισαγωγέα. Τώρα, γιατί οι πολιτικοί στην Ευρώπη, γιατί οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν το βλέπουν αυτό, δεν ξέρω. Και πραγματικά, και εγώ επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τον EastMed και έχω, όπως είπε, έχω αρθρογραφήσει πολλές φορές, δυστυχώς, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν βλέπω να γίνει. Και είναι ίσως η χρυσή ευκαιρία. Πόσο μάλλον τώρα και με τον πόλεμο που γίνεται στη Γάζα. Ο αγωγός θα γίνει κατά τα 2/3. Θα ξεκινάει από την Κρήτη και θα φτάνει στη διασύνδεση με τον ΤΑΠ. Γιατί πρέπει να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα που θα βρει η Exxon. Η Exxon δεν θα έρθει να τρυπήσει αν δεν δεσμευτούν η Ευρώπη, η Αμερική, η Ελλάδα, ότι θα κατασκευάσουν τον αγωγό αυτό. Εδώ βλέπουμε, να σας διακόψω λίγο, και τις γραμμές του ΤΑΡ που είπατε. Μόλις αναφέρατε πάνω, βλέπουμε την γραμμή.
για να έχουν λίγο και οι τηλεθεατές μια εικόνα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Είναι ο EastMed που έρχεται από την Κύπρο, περνάει την Κρήτη με την πράσινη γραμμή και ενώνεται με τον DAP κάπου εκεί στην Οικουμενίτσα. Είμαστε η μοναδική χώρα που ένας αγωγός που εξυπηρετεί την Ευρώπη περνάει μέσα από τα χώματά μας και δεν πληρώνει κανένας τέλη διέλευσης. Η μοναδική χώρα στον κόσμο. Μπέστε σκύλια, λέστε, ελεύθερη διάβαση. Θυμάμαι όταν ήταν, δεν θυμάμαι τη χρονιά, το 17, το 18, έχουν γίνει δύο συνέδρια στην Κύπρο που έκανε η Ένωση Πετρελαϊκών Εταιριών και συμμετείχα σε αυτές και στις δύο και δεν θυμάμαι τη χρονιά τώρα, αν ήταν το 17, τέλος πάντων, και έρχεται ο κύριος Παπακοσταντίνου, ήταν Υπουργός Ενέργειας, οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε σαν χρονιά. Στο συνέδριο λοιπόν αυτό, πριν την κρίση, άρα ήτανε, εμείς έχουμε μπει στην κρίση το 9-10, άρα ήτανε ή το 11 ή το 12. Και ήτανε ο Χριστόφιας, ποιος ήτανε, πρόεδρος της Κύπρου, νομίζω αυτός. Ναι, το 10-11 πρέπει να ήταν ο Χριστόφιας. Έρχεται λοιπόν ο Κωνσταντίνου στο συνέδριο και μας ανακοινώνει ότι υπογράψαμε τον DAP. Τότε τα πιστοποιημένα κοιτάσματα στο Αζερβαϊτζάν ήταν ένα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Αυτό. Του λέω λοιπόν κι εγώ, μόλις είχε βρεθεί το 11 ήτανε, το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, δεν ήταν μεγάλο, ήταν κάποια δισεκατομμύρια, δεν ήταν 3. Και του λέω, ερώτηση του κυρίου Παπακοσταντίνου, ξέρετε, λέω, η Noble έχει κυκλοφορήσει στο χρηματιστήριο της Αμερικής ένα χάρτη που δείχνει τον EastMed και ψάχνει για επενδυτές. Η Ελλάδα που συμμετέχει, με κοιτάει σαν χάνος και λέει, τι είναι αυτό που μου λέτε. Δεν το γνώριζε προφανώς. Δεν το γνώριζε, αυτό λέω. Ενώ πανηγύρισε λοιπόν τον DAP για την αξιοποίηση του Αζερβαϊτζάν και τη σύνδεσή του με την Ευρώπη και εμείς ελεύθερα να περάσετε μέσα από την Ελλάδα, δεν γνώριζε τον EastMed. Και να υπενθυμίσω εγώ που ήταν, κύριε Ζελίδη, να υπενθυμίσω που ήταν το Αζερβαϊτζάν πριν αρχίσει να εκμεταλλεύεται το φυσικό του πλούτο και που είναι τώρα. Δηλαδή να τα βλέπουν και οι δικοί μας αυτά. Όχι, οι δικοί μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχουν εφοπλιστάδες με καράβια που πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Κάποιος πρέπει να τα φέρει. Άμα κάνουμε τους αγωγούς, δεν θα τα χρειαζόμαστε. Και τι να τα κάνουμε, να τα πάρουν σπίτι τους. Και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Το θέμα είναι να ζήσουμε όλοι, όχι μόνο μερικοί. Εγώ δεν λέω να μην φέρνουν, αλλά όταν πληρώνεις σαν κράτος 8 δισεκατομμύρια το χρόνο για μεταφορά ενέργεια στη χώρα σου, είτε αυτό είναι πετρέλαιο είτε είναι φυσικό αέριο, πρέπει, αφού μπορώ να το αντισταθμίσω με ελληνικό προϊόν, με οικονομικότερο, με αύξηση απασχόλησης, με δουλειές, με πολλά άλλα, γιατί να μην το κάνω. Και υπάρχει και ένα άλλο παραμύθι που κυκλοφορεί στην αγορά, πόσο θα μας στοιχήσει κάθε γεωτρήση. Ότι θα χρεοκοπήσουμε τη χώρα αν γίνουν οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Είναι το παραμύθι, επειδή έχουν μάθει ότι ό,τι κάνουμε πληρώνει το κράτος. Είναι η μόνη δραστηριότητα που η εταιρεία πληρώνει στο κράτος για να κάνει τη γεώτρηση. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή, η ΕΔΕΗ δηλαδή, υπάρχει γιατί οι εταιρείες που ήρθανε να ψάξουν στην Ελλάδα και ας φύγανε έχουν πληρώσει τιμή προσέλευσης. Ανά περιοχή, ανά μπλοκ, ανά τετραγωνικό κλπ. Και έτσι ζει τώρα η ΕΔΕΗ. Και η ΕΔΕΗ τι κάνει σήμερα, ψάχνει για υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Άλλος πληρώνει και αλλού επενδύουμε. Πριν συνεχίσουμε, εδώ είναι και η εικόνα από τον ορυκτό πλούτο σε μέταλλα. Αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Αυτό είναι άλλη ιστορία, απλά αναφορικά επειδή το είχα κάνει στην εισαγωγή εγώ όσον αφορά και για τα μεταλλεύματα. Τώρα, είπαμε και για τον EastMed με την ΑΟΣ της Κύπρου τελικά.
θα καταφέρουμε κάτι ή θα τους πούμε ότι πηγαίνετε ακόμα λίγο πιο μακριά. Προσέξτε μην... τώρα, αυτό είναι επίσης πολύ αστείο. Αυτό που ακούω στην τηλεόραση. Κόκκινη γραμμή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κόκκινη γραμμή λέει το ΠΑΣΟΚ. Κόκκινη γραμμή λέει, δεν λέει, η Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μας, για αυτούς που μας κυβέρνησαν. Που περάσανε, ναι. Προσέξτε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Όχι στη συνεκμετάλλευση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, λέει ο Ερντογάν, έρχεται εδώ για να πάρει δικαιώματα εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Εγώ θα συμφωνήσω, γι' αυτό έρχεται. Ρε μαγάζα, μα εσείς δεν θέλετε τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Ξαφνικά σε κόφτη αν ξεκινήσουν οι έρευνες στο Αιγαίο. Θέλω να πω ότι αυτά τα διπρόσωπα, απ' τη μία φοβάμαι ότι ο Ερντογάν έρχεται για συνεκμετάλλευση όταν εγώ δεν το θέλω και απ' την άλλη έχεις τον Πατραϊκό δίπλα σου και κανένας δεν τον θέλει. Έχεις τα Γιάννα που θα ξεκινήσει, δεν θα ξεκινήσει και βγαίνουν επίσημα οι υπεύθυνοι της ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ και λένε, μα τι μου λέτε τώρα, είναι αστείο αυτό, δεν υπάρχει κοιτασμάκι. Και θα γίνουν οι σεισμοί και θα γίνει μόλυνση και θα γίνει αυτό και θα γίνει αυτό, είμαστε αντίθετοι, να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μα είναι δυνατόν στη Χέρσο, που είναι πιο ελεγχόμενο για σας, να μην θες να κάνεις τη γεώτρηση και τώρα να φοβάσαι ότι θα ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Αυτά τα θέματα περί συνεκμετάλλευσης τα έλεγε η Ντόρα εδώ και πολλά χρόνια. Τότε κάποιοι γελούσανε και λέγανε τι μας λέει. Επανέρχεται το σενάριο της συνεκμετάλλευσης. Το είπε, συνεκμετάλλευση... Η συνεκμετάλλευση έχει δύο πράγματα. Τους ιδρύτες στον Καστελόριζο και το κλείσιμο της ΑΟΣ με την Κύπρο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Ξέρετε, η Κύπρος, η Τουρκία, έχει χτίσει και μια γεωλογική ιστορία, ένα παραμύθι, ότι τα νησιά του Αιγαίου ήταν κάποτε Τουρκία και γεωλογικά ανήκουν και κάνουν. Έχω στείλει μήνυμα, φέρτε την ελληνική γεωλογική οικογένεια με αυτούς που έχουν ασχοληθεί να σας γράψουν τα ακριβώς αντίθετα. Και τους έστειλα κάτι εικόνες που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι μέρος της παραλίας της Τουρκίας ήταν Ελλάδα. Για να έχουν να διεκδικήσουν. Δεν θέλει κανένας, κύριε Μουρτζούκο, να ακούσει. Κανένας. Η διπλωματία η δικιά τους είναι αυτή που θα δούμε και θα βιώσουμε αυτές τις μέρες. Οι μένα φωνάζουν για κόκκινες γραμμές και οι δε να παίζουν παιχνίδι κάτω από το τραπέζι. Μα... Πάνω στο τραπέζι επιχειρήματα, όποιος έχει. Να κάτσουμε να δουλέψουμε, να δούμε ποιος θα πείσει ποιον. Θεωρούν ότι τα νησιά είναι προέκταση της Μικράς Ασίας, οι Τούρκοι. Είναι οι δικές τους θεωρίες. Εδώ... Αυτά λένε οι Τούρκοι. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι το Αιγαίο σαν ενιαίος χώρος είχε και μέρος της Δυτικής Τουρκίας. Και η Τουρκία ήταν ξεκομμένη, οι υπόλοιποι. Ενώθηκαν λόγω κάποιων γεγονότων ξεχώρισαν... Γεωλογικά. Γεωλογικά λέμε. Γεωλογικά. Μα γεωλογικά λέμε. Δηλαδή αυτό που εμείς δουλεύουμε τώρα εκεί που ψάχνουμε για πετρέλαια στα Γιάννα κλπ. Αν δείτε το τόξο που ξεκινάει από την Αλβανία, Αλβανίδες, Δυναρίδες, Ελληνίδες και γυρίζει μέχρι τις Σταυρίδες. Όλο αυτό που είναι... Ταμπλό, είναι ένα τόξο που περνάει η Ρόδο Κάρπαθο και φτάνει με τις Σταυρίδες απέναντι. Αυτό ήταν ελληνικός χώρος και χωριζόταν από την Τουρκία με κάποια άλλα ρήγματα. Ενώθηκαν, για κάποιο λόγο. Το θέμα είναι που θα κάνεις αναφορά. Στο πριν χίλια χρόνια ή στη γεωλογική εξέλιξη και ιστορία της περιοχής. Αν τα βάλουμε λοιπόν... Θα κάνεις αναφορά. Ναι. Δεν θέλει κανένας να ακούσει. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η υποχωρητικότητα της Ελλάδος και το κάσους μπέλι της Τουρκίας μας απαγόρευσε να προχωρήσουμε σε έρευνες στη Λαδοξέρα, νότια της Αλεξανδρούπολης. Να πριν... προηγούμενες μέρες. Πριν... Το οποίο όλα ψυχαίως διεκδικούν και αυτήν τώρα οι Τούρκοι.
Βέβαια θα το διεκδικήσουν, αφού εμείς κοιμόμαστε. Πριν κάποια χρόνια ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μου κάποια στελέχη από μια εταιρεία Ισραηλινή πετρελαϊκή, ότι θέλαν να έρθουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και θα ήθελαν να συναντηθούμε για να τους δείξω τι έχει η Ελλάδα. Πράγματι λοιπόν ήρθε ένας γεωλόγος, ένας μάνατζερ και μία δικηγόρος, γιατί ήρθαν αποφασισμένοι. Ο γεωλόγος που ήρθε ήταν αυτός που βρήκε το Λεβιάθαν στο Ισραήλ, το μεγαλύτερο κοίτασμα στην περιοχή. Ήρθανε λοιπόν, απ' έξω ήταν η ασφάλεια του Ισραήλ να τους προστατεύσει, γιατί ήταν σημαίνοντα πρόσωπα. Στο εργαστήριο τους έδειξα περιοχές, ζήτησα να τους βγάλω και στην Ήπεθρο, τους έβγαλα και στην Ήπεθρο, τους έδειξα κάποια πράγματα και καταλήξανε λοιπόν βήμα-βήμα να ζητήσουμε το Θερμαϊκό. Ήθελαν λοιπόν με μία ελληνική εταιρεία, στην προκειμένη περίπτωση συμφώνησαν, με αυτήν ξεκίνησαν και με αυτήν έμειναν την ενεργειακή, να διεκδικήσουν το Θερμαϊκό. Τους έκανα τη γεωλογική έκθεση, συγκεντρώσαν όλα τα χαρτιά και υποβάλαν το αίτημα στο Υπουργείο. Ξέρετε γιατί δεν πήραν την άδεια? Γιατί από την Κατερίνη μέχρι την Επανομή, μία ευθεία γραμμή από τη μία μεριά του Θερμαϊκού μέχρι την άλλη, ήταν 13 ναυτικά μίλια. Και η Ελλάδα είχε δικαίωμα να παραχωρήσει το 6 συν 6, τα 12. Είναι η περίφημη συμφωνία της Βέρνης. Άλλο πρόβλημα γι' αυτό. Ναι, αλλά μέσα στο Θερμαϊκό, για ένα ναυτικό μίλι. Και η Ισραήλ είναι λοιπόν... Είναι η περίφημη συμφωνία της Βέρνης του Καραμαλή το 67, όχι, το 70... Δεν ξέρω πότε έγινε. Πότε ήταν, δεν τώρα... Κόλλασε λίγο το μυαλό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Ισραηλινοί θεωρούσαν ότι αυτή η περιοχή είναι δικιά μας και αυτά που μου λέτε είναι παραμύθια, ή την παίρνω όλη την περιοχή, αποχωρώ. Προτίμησαν λοιπόν να αποχωρήσουν και φύγανε. Και δεν ξαναεμφανίστηκαν. Τι να σας πω, ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις. Η αφλογιστία, η ανικανότητα, η φοβικότητα, η δυσκυλιότητα, τι να πω, όλα αυτά μας οδήγησαν. Εγώ, κύριε Δελμίδη, πιστεύω ότι από τότε ξεκίνησε, από την κρίση του χώρα και την περίφημη συμφωνία μετά της Βέρνης, αυτή ήταν και η θριαλίδα, αν θέλετε, της κρίσης του 87 με το σεισμικ, το ίδιο πλοίο ήταν, απλά άλλη ονομασία, και αυτά ακολουθούν όλες τις επόμενες δεκαετίες. Βλέπουμε τώρα... Αυτά ακολουθούν για το Αιγαίο. Στον Πατραϊκό γιατί δεν κάνουμε τη γιώτηση? Εδώ όμως βλέπουμε τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για τη θετική ατζέντα και την καλή γειτονία, μας εμφανίζουν χάρτες που φτάνει η γαλάζια πατρίδα, την έχει ξεπεράσει πλέον μέχρι την Εύβοια, αλλά βλέπουμε και το Αμπντουλχαμίτ Χαν ανάμεσα στη Ρόδο και στην Κύπρο. Δύο μέρες πριν έρθει να μας κάνει επίσκεψη ο Τούρκος Πρόεδρος. Εδώ τι θα την πούσουμε? Σας είπα ότι νότια του Καστελορίζου είναι μετρημένη από ελληνικά καράβια. Από το Ελκεθέ μέτρησαν παγωμένο μεθάνιο πάνω από τον πυθμένα της θάλασσας. Εκτιμήθηκε ο όγκος τους, όταν χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί, 5 τρισεκατομμύρια, 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν, επειδή πράγματι είναι μία ιδέα της συνεκμετάλλευσης, γιατί είναι το μισό σε εμάς, το μισό στην Τουρκία, σιγά μην αφήσει η Τουρκία να πάρουμε εμείς το μισό. Διεκδικεί λοιπόν ο Καστελόριζο χωρίς ΑΟΣ για να μας κόψει και από την Κύπρο και να εκμεταλλευτεί όλο το κοίτασμα. Τώρα αναμένουμε και τα αποτελέσματα νότια της Κρήτης. Αυτές τις μέρες είχαν πει τέλη του 23 ή αρχές του 24. Έχουμε κάτι νεότερο από αυτό? Όχι, εκεί που ήσασταν και αυτό που είπατε, αυτή είναι και η δικιά μου πληροφόρηση. Να σας πω το εξής, γιατί μια που το θέσατε, εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι είδα η Exxon και χτυπάει την περιοχή. Τι πιστεύει ότι μπορεί να βρει και ενδιαφέρεται για την περιοχή.
γιατί διεκδικεί και τα ψηλά και τα ρηχά, και τα βαθιά και τα ρηχά. Έτσι λοιπόν εδώ και 2,5 χρόνια δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά σαν ομάδα, πολύ γήθιο Σπάρτη και Κρήτη. Και αυτό που προσπαθούσαμε να πάμε να πούμε σε αυτό το συνέδριο που γίνεται σήμερα, αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα, ήταν γιατί καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα. Ότι αυτό το Μεσογειακό βουνό που είναι νότια της Κρήτης, με στοιχεία και δεδομένα, με αναλύσεις, πιστεύουμε ότι έχει τη δυναμική που έχει η Απούλια πλατφόρμα στην Ιταλία και μπορεί τελικά να έχει και πετρέλαιο και αέριο. Και αυτοί δεν θέλαν να ακούσει. Πιστεύουμε ότι αυτό που κρύβει μέσα του η περιοχή μεταξύ του Μεσογειακού βουνού και της Κρήτης είναι αυτό που κρύβει και ο Κυπαρισιακός. Μόνο που εκεί έχει υπερθερμανθεί στην περιοχή αυτή και θεωρώ ότι τα βαθιά νερά θα έχουν μόνο φυσικό αέριο. Υπάρχουν σενάρια δηλαδή από τον τρόπο της εξέλιξης. Ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας είναι ότι αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται τρελά. Ακόμα και για γεωλόγους που δεν έχουν δουλέψει στην Ελλάδα. Είναι πολύ σύνθετη η πληροφορία. Αυτή η πληροφορία είναι το απάβγασμα 30 χρόνων μελετών για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα της εξέλιξης της περιοχής. Τα παρουσιάσαμε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα συνέδριο που έγινε και πριν 20 μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Αν παρακολουθούσατε το συνέδριο, ήταν εντυπωσιακό. Στους προηγούμενους ομιλητές δεν γίνεται καμία ερώτηση και όταν κάνω αυτή την παρουσίαση, τρελάθηκε το ακροατήριο. Δηλαδή δεν καταλάβαιναν την αλληλουχία των γεγονότων και πώς καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Και ζητούσαν εξηγήσεις και ερμηνείες και εξηγήσεις και ερμηνείες και έμειναν στο τέλος, πέρα από το ικανοποιημένοι, έμειναν με το στόμα ανοιχτό λέγοντας δεν είχαμε σκεφτεί ένα τέτοιο σενάριο εξέλιξης. Όμως δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θέλαν να ακουστούν αυτές οι απόψεις και έτσι είχαμε 2 εργασίες για αυτή την περιοχή, μας τις κόψαν και τις 2 και έτσι αποφασίσαμε να μην πάμε στο συνέδριο για να παρουσιάσουμε κάποια άλλα λιγότερα σημαντικά σύμφωνα με την εκτίμησή μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η Exxon θα κάνει jackpot, θα βρει και το ένα και το άλλο. Θεωρώ ότι θα βρει πλέον και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο θα είναι πάρα πολύ και σε μεγαλύτερο ποσοστό. Νομίζω ότι αν κάτσει κάποιος και ψάξει τι δίνει η Απούλια πλατφόρμα για την Ιταλία σε όγκο κοιτασμάτων και σε ποιότητα κοιτασμάτων, τότε μπορεί να ονειρευτεί τα ίδια, τις ίδιες συνθήκες και στο Μεσογειακό βουνό. Και αν ψάξει να βρει τι δίνει και τι μπορεί να δώσει ο Κυπαρισιακός ή αν θέλετε όλο το βαθύ κομμάτι της Αδριατικής, τότε μπορεί να καταλάβει τι περιμένω και νότια της Κρήτης και αν θέλετε βόρεια αυτού του Μεσογειακού βουνού. Τα κοιτάσματα είναι τεράστια. Έκανε το λάθος, τους ξέφυγε. Κάποια στιγμή λοιπόν πριν 4 χρόνια ανακοίνωσε ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΗ 28 στόχους στο Μεσογειακό βουνό που έχει υφάλους. Οι υφάλοι είναι το ισοδύναμο μιας πλατφόρμας, αυτό δείχνουν, δηλαδή της Απούλιας. Και φανταστείτε λοιπόν ότι αυτοί οι υφάλοι είναι τα σφουγγάρια που κρύβουν μέσα τους τους υδρογονάθρακες. Θεωρείτε όμως και νότια της Κρήτης ότι ανάλογα και με τις έρευνες που έχει κάνει η ExxonMobil θα μπορέσει να περάσει τις τριζιάστητες έρευνες και να πάει απευθείας σε δοκιμαστική γεώτρηση, είναι εφικτό αυτό? Ναι, ναι. Με μικρά στοχευμένες ενέργειες, γιατί είναι οι διασταυρώσεις των σεισμικών που έκανε τέτοιες που μπορούν να την οδηγήσουν σε υλοποίηση μιας ερευνητικής γεώτρησης. Μπορεί να το κάνει. Και όλοι μέχρι τώρα, γιατί υπήρχαν μέχρι τώρα τρισδιάστατες, δηλαδή αυτό που ανακοίνωσε ας πούμε η Ενεργειακή ότι το ποσοστό επιτυχίας για τα Γιάννενα είναι 15%, είναι ανάλογα με την ποιότητα των σεισμικών που έχεις.
Τα τρισδιάστατα, αν πούνε ότι έχεις, είναι 100% βέβαιο το αποτέλεσμα. Τα δυσδιάστατα πράγματι παίζουν από 1 στα 4, 1 στα 5. Άρα λοιπόν, το ότι αν κατέληξαν οι επιστήμονες της Exxon στο σενάριο που σας λέω τώρα για ομοιότητες με την Απούλια πλατφόρμα κλπ. Αφού έχουμε και διαφυγές μεθανίου με ηφαίστεια λάσπη στην οροφή του Μεσογειακού Βουνού, θα προχωρήσουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν όλες τις άλλες λεπτομερείς έρευνες. Τώρα θα ξαναπάω λίγο στα Γιάννενα και όπως μιλούσαμε και πριν για το Block 2. Εκεί περιμέναμε κάποια αποτελέσματα τέλη αυτής της χρονιάς, αρχές της επόμενης του Γενάρη. Εκεί βρισκόταν το γεωτρύπανο το νορβηγικό, αν θυμάμαι καλά, το Rapom Hyperion, το οποίο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή για να προετοιμαστώ, είδα ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια, στο λιμάνι, έξω από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Έχουν τελειώσει οι έρευνες εκεί? Προσέξτε. Το Block 2 είναι στη θάλασσα. Είναι δυτικά της Κέρκυρας. Ανήκει και αυτό στην ενεργειακή. Τα Γιάννενα είναι άλλη ιστορία, είναι χερσαίο κομμάτι. Δεν αναφέρεται σαν Block 2, αναφέρεται σαν Block Γιάννενα. Αν λοιπόν μιλάτε για το Block 2 που είναι στην Απούλια πλατφόρμα, δηλαδή δυτικά της Κέρκυρας προς Ιταλία, αυτό είπαν οι ενεργειακοί, δεν θα προχωρήσουν σε τρισδιάστατα, γιατί η Exxon έχει κάνει τρισδιάστατα. Η ενεργειακή είπε ότι δεν θα κάνει τρισδιάστατα στο Block 2 και θα προχωρήσει κατευθείαν στη γεώτρηση. Εκεί δεν έχω εικόνα. Τι σχεδιάζουν, πώς το σχεδιάζουν, δεν έχω εικόνα. Η εικόνα που έχω είναι για τα Γιάννενα. Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από ένα χρόνο που την υπέβαλαν και μένει η υλοποίησή της. Εκεί μιλούσαμε για την περιοχή της Ζίτσας, στο σύγκλινο των Κουρέντων. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει γεώτρηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτή την εικόνα. Αναμένουμε. Πότε θα γίνει η γεώτρηση? Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα από την προηγούμενη κυβέρνηση, η γεώτρηση θα έχει γίνει το 23. Με την καθυστέρηση της έγκρισης της ΜΠΕ, είπανε θα γίνει το 24. Μετά βγήκε η ενεργειακή και είπε, μα άμα την εγκρίνετε σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε τη γεώτρηση αύριο, θα πρέπει να κάνουμε επανασχεδιασμό, να βρούμε τον τρυπάνι που θα έρθει να κάνει τη γεώτρηση κλπ. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Πιθανά μες στο 24. Αν δεν αλλάξει κάτι. Αν δεν συμβούν περίεργα πράγματα. Αν δεν βγει καμιά απόφαση, ξέρω και εγώ ότι δεν το χρειαζόμαστε άλλο το πετρέλαιο και να πει η εταιρεία, ξέρετε, οι ενδείξεις μου μιλάνε για πετρέλαιο. Και άρα εσείς θέλετε μόνο φυσικό αέριο, δεν προχωράω στην υλοποίηση της γεώτρησης. Εδώ έχει προστολογηθεί η γεώτρηση. Γιατί η κυβέρνηση, κυρίως η τωρινή, επειδή το αναφέρετε νωρίτερα, γι' αυτό δίνω αυτή την έμφαση. Θέλει να ξεχωρίσει δηλαδή τις γεωτρήσεις που θέλει να κάνει στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέλαιο, αν θέλετε, ή στους υδρογονάνθρακες. Μα αυτό ό,τι το ξεχώρισε η Ευρωπαϊκή. Γιατί δηλαδή να γίνει... Αυτό το ξεχώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι το φυσικό αέριο είναι μη τοξικό για το περιβάλλον και το πετρέλαιο είναι τοξικό. Αλλά προφανώς αυτοί που έβγαλαν την απόφαση ποιο είναι αποδεκτό και ποιο μη, πιθανά να είναι απλώς κάποιοι διοικητικοί πάλι οικονομολόγοι που δεν ξέρουν τι θα πει κοιτάσμα. Γιατί, ξέρετε, η ιστορία της παραγωγής, της δημιουργίας, της ανάπτυξης ενός κοιτάσματος με βάση την πυκνότητα, τον όγκο και την εξέλιξή της είναι διαστρωματωμένο. Το πετρέλαιο είναι από κάτω, το φυσικό αέριο είναι από πάνω. Δεν γίνεται να τρυπήσεις και όταν πάρεις το αέριο να μην ανέβει και το πετρέλαιο πάνω. Τώρα, το ποια είναι η αναλογία μέσα στο κοίτασμα πετρελαίου φυσικού αερίου έχει να κάνει με το θερμοκρασιακό εύρος που πέρασε το κοίτασμα. Με το μητρικό πέτρωμα, την πηγή προέλευσης. Αν η οργανική ύλη είναι θαλάσσιας προέλευσης, δεν θα δώσει φυσικό αέριο, θα δώσει μόνο πετρέλαιο. Αν είναι μεικτό και έχει και χερσαίο, δεν θα δώσει καθόλου πετρέλαιο, θα σου δώσει μόνο φυσικό αέριο. Αυτά οι επιστήμονες τα γνωρίζουν.
και για τη διαστρωμάτωσή του. Αν δηλαδή έχεις περάσει τους 150 βαθμούς θερμοκρασιακού εύρους εκεί που βρίσκεται ο υδρογονάνθρακας, αρχίζει η διάσπαση του πετρελαίου σε φυσικό αέριο. Αν είσαι κάτω από τους 90 βαθμούς, δηλαδή 60 με 90, τότε έχεις μία βιοαποικοδόμηση και παράγεται μόνο φυσικό αέριο. Άρα, ξέρανε και είπανε θέλουμε μόνο το φυσικό αέριο, δηλαδή θα πάμε πού? Σε περιοχές που είναι ανώριμες ή υπερθερμασμένες? Δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Η λογική λέει ότι όλα τα κοιτάσματα έχουν και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τι να σας πω. Τώρα, επηρεάζονται οι μικροσεισμοί, θα έλεγα εγώ έτσι, από τις γεωτρήσεις, για να πάμε λίγο και στην αρχή της τοποθέτησης? Όχι. Γιατί ακούστηκε ότι πολλοί μικροσεισμοί τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που γινόντουσαν στην Κρήτη είναι επειδή τότε είχε ξεκινήσει τις δοκιμαστικές έρευνες η ExxonMobil. Δηλαδή αυτός είναι ένας μύθος. Μια στιγμή. Η ExxonMobil τα σεισμικά που έκανε είναι με καράβια που στέλνουν ένα σεισμικό κύμα στον πυθμένα της θάλασσας, διαπερνάει τα πετρώματα, παίρνει την επιστροφή του σήματος και κάνει τη διαστρωμάτωση. Δεν γίνονται καν εκρήξεις δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά τους μικροσεισμούς, τους πιθανούς από μία γεώτρηση. Είπαμε ότι εμείς ψάχνουμε για πετρέλαιο που είναι αποθηκευμένο σαν σφουγγάρι μέσα σε ένα πέτρωμα και έχει σκεπαστεί από πάνω με ένα σεντόνι που είναι στεγανό και το προστατεύει. Αν λοιπόν υπήρχε έστω και ένα ρήγμα που θα μπορούσε να δώσει σεισμό, τότε το πετρέλαιο που ήταν μέσα στην αποθήκη θα είχε φύγει. Δεν θα έμενε τίποτα. Άρα έτσι κι αλλιώς οι εταιρείες προσπαθούν να αποφύγουν τα ρήγματα για να βρουν το κοίτασμα. Γιατί αν υπάρχει ενεργό ρήγμα που μπορεί να δώσει σεισμούς, έχει καταστρέψει την περιοχή. Έτσι λοιπόν, όσο η εταιρεία προσπαθεί να αποφύγει τα ρήγματα που μπορούν να δώσουν σεισμούς, καταλαβαίνει κανένας ότι δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο στις περιοχές που πάμε να τρυπήσουμε. Ξαναλέω, σκεφτείτε το βράχο, σκεφτείτε τον ασβεστόλιθο, αυτά τα πλακόστρωτα που βλέπετε κάτω με μάρμαρα, να είναι γεμάτο σπασίματα και να έχει γεμίσει με πετρέλαιο. Είναι δυνατόν αυτός ο βράχος, όταν θα αφαιρέσεις εσύ μέσα από το σφουγγάρι το νερό, να σπάσει και να δώσει σεισμούς? Όχι. Αυτά που λένε, το αναφέραμε και στην αρχή, αναφέρονται στο σχιστολιθικό, που εκεί ο άνθρωπος κάνει τεχνητά σπασίματα για να βγάλει τον υδρογονάνθρακα από μέσα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σχιστολιθικού και του κανονικού πετρελαίου? Η διαδικασία δημιουργίας πεδίου υδρογονανθράκων είναι να έχω ένα πέτρωμα που είναι πλούσιο σε οργανική ύλη, είναι λεπτόκοκο, το έχει εγκλωβισμένο, το προστατεύει, δεν τα αφήνει να οξυδωθεί, έχει θαυτεί, είναι σε συνθήκες προστασίας και όταν φτάσει σε κάποια θερμοκρασία πάνω από τους 90 βαθμούς, παράγει πετρέλαιο. Αν λοιπόν αυτό το πέτρωμα έχει μεγάλο πάχος και αρχίζει να παράγει το υδρογονάνθρακας, αλλά δεν μπορεί να φύγει από αυτό το πέτρωμα, τότε παραμένει εκεί μέσα. Στη δικιά μας περίπτωση, επειδή αυτές οι εναλλαγές των στρωμάτων πλούσιων σε οργανική ύλη αποβάλλουν τον παραγόμενο υδρογονάνθρακα έξω από αυτό το πέτρωμα και μέσα από διάφορες στρώσεις, σπασίματα κλπ. Διοχετεύεται σε μία αποθήκη. Η αποθήκη είναι αυτό το πέτρωμα που έχει τους σπόρους που μπορεί να φιλοξενήσει τον υδρογονάνθρακα. Πρέπει από πάνω να υπάρχει και ένα κάλυμα, ένα σεντόνι που να προστατεύει τον υδρογονάνθρακα στη θέση του. Είναι δηλαδή 5 βήματα απαραίτητα για τη δημιουργία ενός τέτοιου κοιτάσματος εκμεταλλεύσιμου στην περιοχή που πας να ψάξεις. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει στο σχιστολιθικό. Όλα παραμένουν στο αρχικό πέτρωμα. Γιατί δεν μπορεί να βγει ο υδρογονάνθρακας από εκεί. Οπότε τι κάνει ο άνθρωπος, πάει το τρυπάει, κάνει εκρηκτικά, το σπάει, δημιουργεί δηλαδή τους σπόρους, τα κενά, τα σπασίματα για να απελευθερώσει τον υδρογονάνθρακα και μετά τον συγκεντρώνει. Αν δείτε την ιστορία
του σχιστολιθικού αερίου της εκμετάλλευσης, πράγματι θα συγκλονιστείτε από την καταστροφή που γίνεται στο περιβάλλον. Γιατί εγώ από μία γεώτρηση στο δικό μου κοίτασμα θα αντλήσω εκατομμύρια και δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτοί από μία γεώτρηση σε ένα σχιστολιθικό παίρνουν πολύ μικρές ποσότητες. Γι' αυτό εκεί υπάρχει ένα κυνηγητό. Κάθε μέρα και καινούργια γεώτρηση σε άλλη θέση για να συνδέσω όλα αυτά τα δίκτυα. Στέλνουν χημικά μέσα για να κάνουν διασπάσεις, να κάνουν ψευτοσπασίματα για να απελευθερώσουν το αέριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Το κόστος στο σχιστολιθικό είναι τριπλάσιο το κόστος κανονικό. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τους πιστεύουν. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε τώρα για αυτό το συνέδριο που είπατε στην αρχή, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Είναι τριήμερο? Ναι, έχει 2 μέρες παρουσιάσεις και 1 μέρα field trip θα βγουν στην Ήπεθρο. Αυτό το συνέδριο λοιπόν διοργανώνεται από μια διεθνή ένωση γεωφυσικών και αναφέρεται στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμμετέχουν, το πρόγραμμα το ξέρω, συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, νομίζω ήταν και από το Ισραήλ, δεν ξέρω αν συμμετέχουν τώρα, αν θα έρθουν ή όχι. Και θα παρουσιάσουν ο καθένας τα καινούργια του ευρήματα για την περιοχή. Εμείς θα δείχναμε αυτό που σας είπα για το Μεσογειακό βουνό και για την εξέλιξη των Ελληνίδων στην περιοχή και γιατί πιστεύουμε ότι το Μεσογειακό βουνό είναι ισοδύναμο με την Απούλια πλατφόρμα και η περιοχή του ελληνικού τόξου, του ελληνικού βυθίσματος μεταξύ Κρήτης και Μεσογειακού βουνού είναι το ισοδύναμο με τον Κυπαρσιακό και με όλες αυτές τις περιοχές. Και είχαμε άλλες 2 εργασίες που ήταν για την εξέλιξη γενικώς των Ιωνίων νήσων. Τα ισοδύναμα που βρήκαμε στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά από ένα παλιρροϊκό καθεστώς που εμπλούτιζε σε οργανική ύλη τα ιζήματα και θα μιλούσαμε περισσότερο για μοντέλα εξέλιξης, αλλά και είχαμε και μία εργασία που ήταν η δυναμική για βιοαέριο στη Δυτική Ελλάδα για τα ΕΛΠΕ που ενδιαφέρονται και παλεύουν να βρουν, αφού η κυβέρνηση τους περιορίζει στο φυσικό αέριο, να βρουν νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα νεότερα ζήματα, αυτό που σας έλεγα με τη θερμοκρασία, να μην έχουν ζεσταθεί πολύ, να έχουν φτάσει κάπου εκεί στους 60-70 βαθμούς και να μπορούν να δώσουν βιοαέριο από βιοαποικοδόμηση και όχι από θερμογενή ορίμανση. Δεν πήγαμε, συνειδητά δεν πήγαμε, αποφασίσαμε σαν ομάδα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας σε άλλα συνέδρια. Το κάναμε ήδη με ένα αντίστοιχο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη της Μεσογειακής Ένωσης Γεωεπιστημόνων. Μεγαλύτερο συνέδριο, περισσότερος κόσμος, αλλά και από πολλές περιοχές, Μαρόκο, την Ισία, η Βόρεια Αφρική και από την Τουρκία. Πολύ λεγκέντες στο γύρο δηλαδή, εκπροσωπώντουσαν. Ναι. Απλώς αυτά τα μεγάλα συνέδρια, φανταστείτε ότι είχε 6 παράλληλες συνεδριάσεις, 6 αίθουσες. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια διάσπαση προσοχής των ερευνητών που θα πας να παρακολουθήσεις και τι θα πας να παρακολουθήσεις. Νομίζω στο δικό μας session που είχαμε για το Μεσογειακό βουνό είχαμε αρκετό κόσμο και αυτό φαίνεται και από τις ερωτήσεις που γίνανε και από το ενδιαφέρον που έδειξαν για τα αποτελέσματα που είχαμε. Δεν θα μείνουμε έτσι όμως. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε 2 παγκόσμια συνέδρια πετρελαϊκών εταιριών για να δείξουμε τα αποτελέσματά μας. Ωραία. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε τι θα πρέπει να περιμένουμε από το 2004 ερευνητικά όσον αφορά το φυσικό πλούτο της Ελλάδας, το φυσικό αέριο, πετρέλαιο και τα τι αυτά. Από το 24 και μετά.
Ναι, και το, την επόμενη χρονιά που έρχεται. Η εκτίμησή μου ότι το 24 δεν θα γίνει τίποτα. Ίσως το 25 με 26 να δούμε την έξω. Και αν όλα, ξέρω και εγώ, κοιμηθεί ο εχθρός μας, αφήσουν τα ΕΛΠΕ να κάνουν τις γεωτρήσεις το 25 στον Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα. Τίποτα άλλο δεν βλέπω. Δηλαδή τα Γιάννα τη γεώτρηση δεν τη βλέπω. Ή αν γίνει γεώτρηση, τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν θα είναι αρνητικά, ότι δεν βρήκαμε τίποτα. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Είμαι τόσο απογοητευμένος και τόσο απεσιόδοξος που δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Υπάρχει ένα αόρατο χέρι που πάντα μας αποκόπτει από την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, να το πω έτσι. Δεν είναι αόρατο χέρι. Τα χέρια είναι γνωστά. Έχουν βάλει τα χέρια τους καλά βαθιά μέσα στην ψυχή μας και στο σώμα μας και στις τσέπες μας και τα ρουφάνε. Κύριε Ζελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στον Απόδημο Παλμό και την εκπομπή μας με την ματιά του Απόδημου. Εγώ να ευχηθώ να έχουμε καλές γιορτές, καλή νέα χρονιά να έχουμε και είμαστε εδώ για να τα λέμε τα καλώς και φτάσαμε τα κακώς. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε την υγειά μας να έχουμε και όλα τα άλλα θα γίνουν. Αλλά δυστυχώς όλα τα άλλα... Αλλά δυστυχώς όλα τα άλλα επηρεάζουν την υγεία μας. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ.